Το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Υπουργό Μεταφορών Υποδομών Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάου, την Υπουργό Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου και στελέχη του Υπουργείου, λίγο πριν τις 12 το πρωί έφτασε στο αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε η δοκιμαστική βόλτα του κλιμακίου από το σταθμό Συντριβάνη μέχρι το αμαξοστάσιο, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο του έργου. Κατόπιν ξεναγήθηκαν στους χώρους του αμαξοστασίου. Ακολούθησε η σύσκεψη με την παρουσία πλήθους αυτοδιοικητικών της Θεσσαλονίκης, όπου τέθηκαν τα συγκοινωνιακά θέματα και τα κυκλοφοριακά προβλήματα της πόλης. Τη σύσκεψη στο αμαξοστάσιο του Μετρό Θεσσαλονίκης προκάλεσε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονία Στράκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, με τη συμμετοχή της ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, εκπροσώπων των συγκοινωνιακών φορέων της Θεσσαλονίκης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της αστυνομίας και της τροχέας. Να δούμε πώς εξελίσσονται εμβληματικά έργα στο πεδίο των υποδομών, αλλά και πώς θα βελτιώσουμε την καθημερινότητα του πολίτη, της Θεσσαλονίκης στο πεδίο των μεταφορών. Για το μετρό, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό και ορματικό έργο, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το 2024. Μεγάλα έργα υποδομών χρειάζονται συνέργειες, χρειάζονται συμπράξεις, συνεργασίες. Βρίσκονται σε φάση υλοποίησης πολύ σημαντικά έργα, οδικά, σιδηροδρομικά, συγκοινωνιακά στην πόλη μας. Και γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε εδώ πέρα, γι' αυτό προκαλέσαμε ως Μακεδονία Στράκης αυτήν την συνεργασία, προκειμένου με τους φορείς να εισπράξουμε, να καταγράψουμε τις αδυναμίες και να συντονίσουμε τις δράσεις, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα με το μικρότερο, αν θέλετε, με τις μικρότερες συνέπειες για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Να απαλλαγούμε από το κυκλοφοριακό άγχος και άγχος. Νομίζω ότι οι εικόνες, τις οποίες έχετε πάρει ήδη, μιλάνε από μόνες τους. Εμείς και ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων και Εθνικής Μακεδονίας στο προδιαδραμών χρονικό διάστημα και τώρα πάλι ως Περιφερειακή Ένωση, όλοι οι Δήμοι δηλαδή και η ΚΕΔΕ της οποίας είμαι πρόεδρος, στηρίζουμε αυτήν την προσπάθεια και θέλουμε να δοθεί επιτέλους ένα τέλος και βλέπουμε αυτό το τέλος με τη λειτουργία του μετρό να έρχεται και είμαστε ικανοποιημένοι. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζικώστας, οι Αντιπεριφερειάρχες Πάρης Μπίλιας και Σοκράτης Δωρής, ο Πρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμανέλης και Νεάπολης Οικειών Σίμος Δανιλίδης, ο Πρόεδρος της Εγνατία Οδός ΑΕ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος Πυρίδων Σκλάβος και η Διευθύντρια Τροχέας Θεσσαλονίκης Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου. Μετά τη σύσκεψη, ο Υπουργός Υποδόμων και Μεταφορών μετέβη στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σταϊκούρας αναφέρθηκε στην προμήθεια ηλεκτρικών λεωφορείων. Αναφορικά με το μέλλον του οργανισμού, επεσήμανε πως αυτός είναι σε ειδική εκαθάριση από το 2017 και πως απαιτούνται αποφάσεις που εκτίμησε ότι θα ληφθούν μέχρι τέλος του έτους. Ο Χρήστος Σταϊκούρας πήγε στο αμαξοστάσιο του ΑΣΤ στο Φίνικα Καλαμαριάς. Από εκεί ο Υπουργός πήρε το λεωφορείο της γραμμής 3. Συνοδευόμενος από τους συνεργάτες του, τον πρόεδρο του ΑΣΤ και τον πρόεδρο του ΟΣΕΘ, συνομίλησε με επιβάτες. Ο υπουργός έφτασε με το λεωφορείο μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης.